Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή εδώ στο Multiculti Unboxing όπου μια μεγάλη εταιρεία όπως η Realme με εμπιστεύεται για να σας δείξω την πρεμιέρα του Realme C67 στην ελληνική αγορά. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Multiculti επεισόδιο. Σήμερα παρέα φίλοι μου θα κάνουμε unboxing του Realme C67, ένα καινούριο κινητάκι που παρουσιάστηκε παγκοσμίως πριν 1-2 μήνες, αλλά σήμερα θα γίνει το ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά. Μου το έστειλε επίσημα η Realme, να το δείξω εδώ πέρα στο κανάλι, να το δούμε παρέα το κινητό. Γενικά φίλοι μου, ξέρετε τι έχω πει όλα αυτά τα χρόνια για την Realme. Έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλά κινητά της Realme. Με είδε εννοείται και η Realme και μου είπε ότι πρέπει να δείξεις αυτό το εδώ πέρα το κινητάκι. Έχουμε το Realme C67. Είναι το μεγάλο αδερφάκι, είναι η συνέχεια του Realme C55 που είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες εδώ πέρα στο Multiculti Unboxing. Και το Realme C55 είναι ένα κινητάκι το οποίο το αγαπήσατε πάρα πολύ οι φίλοι. Έχει πουλήσει πάρα πολύ και γενικά ήταν ένα πάρα πολύ και είναι ένα πάρα πολύ καλό κινητό για την κατηγορία τιμής του. Αυτό έρχεται να το συνεχίσει ο φίλος μας ο C67, είναι βελτιωμένο σε αρκετά σημεία και μου αρέσει αυτό και το πολύ ωραίο που γουστάρω στη Realme και το κάνει πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα χρόνια που έχω Realme κινητό είναι το θέμα του design. Στο θέμα του design φίλοι μου τη Realme πλέον δεν την πιάνει κανένας, πολύ ωραία κινητάκια και από τα οικονομικά κινητάκια το ξεκινάει αυτό και μου αρέσει και πραγματικά θα το δείτε το κινητάκι γιατί το άνοιξα το κουτί απλά. Θα το δείτε το κινητάκι είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να δούμε κάποια βασικά έτσι χαρακτηριστικά του κινητού. Ξεκινάμε από την κάμερα. 108 MP Ultra Clear κάμερα μας λέει. 33 W είναι η φόρτιση. 5000 mAh μπαταρία. Κομπλέ. Dual Stereo Speakers. Κομπλέ και αυτό. Το χρειαζόταν το κινητό να έχουμε στερεοφωνικά ηχεία. Στο θέμα του επεξεργαστή έχουμε το Snapdragon 685. Okay. Είναι κάτι βασικό σε αυτή την κατηγορία τιμής. Να σας πω ότι η έκδοση που έχω εδώ μπροστά μου είναι η 4G. Υπάρχει ακόμα μια έκδοση 5G. Εμείς εδώ έχουμε την 4G έκδοση που πιστεύω αυτή θα πουλήσει πιο πολύ στην ελληνική αγορά. Στο θέμα της οθόνης έχουμε 90 Hz LCD IPS οθόνη όπως και στο προηγούμενο μοντέλο και έχουμε το mini capsule. Θα σας το δείξω και στο Realme C55. Είναι μια η τσακπινιά όπως την είχα πει εγώ της Realme που έχει κάποιες ειδοποιήσεις εκεί πέρα που είναι η κάμερα του κινητού, η selfie κάμερα βγάζει κάποιες σαν ειδοποιήσεις. Πάμε να δούμε και την έκδοση του κινητού. Έχουμε την μεγάλη έκδοση, 8 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικού χώρου. Βγαίνει σε ακόμα μια έκδοση 8128 και σε δύο χρωματισμούς. Εμείς έχουμε εδώ το verde που είναι πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι και έχουμε ένα κλασικό μαύρο όπως και στο Realme C55. Ανοίγουμε κουτάκι. Τέλεια. Πρώτο κουτάκι, κλασικά, το βλέπετε εδώ πέρα. Το ανοίγουμε. Μια πολύ ωραία διαφανή TPU θηκούλα, κλασικά. Τη χρειαζόμαστε, παιδιά. Μπορεί να είναι κάτι αμεληταίο, αλλά τη χρειάζεται τη θηκούλα για τις πρώτες έτσι ημέρες του κινητού, εννοείται. Να βγάλουμε και εδώ πέρα και το πινάκι για το SIM tray, να δούμε τι μπορεί να φιλοξενήσει. Εδώ έχουμε το κινητό μας. Το βλέπετε εδώ πέρα, μέσα στη ζελατίνα του. Realme C67. Γράφει τα ίδια πράγματα που γράφει πάνω και το κουτί μας. Βλέπετε εδώ πέρα το χρωματάκι, θα το δείτε στη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κινητό μας. Γενικά, που το άνοιξα τις προάλλες που μόλις μου ήρθε το κινητό με DHL από Αθήνα, έπαθα την πλάκα μου με το χρώμα. Μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μέσα στη συσκευασία θα βρούμε τον φορτιστή, τον κλασικό, 33 W της Realme, ευρωπαϊκός, κομπλέ και ένα καλωδιάκι Type-C για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων. Πάμε να βγάλουμε τη ζελατινίτσα από το κινητό. Βλέπετε εδώ πέρα. Τι κόσμημα έχουμε για αυτή την κατηγορία τιμής. Αυτό με εντυπωσιάζει γιατί είναι ένα οικονομικό κινητάκι. Okay. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Και το πολύ ωραίο είναι 7,59 mm ultra slim. Ελαφρύ, λεπτό, κυριλέ κινητάκι. Αυτό που μας άρεσε και στο Realme C55 και γενικά στα Realme κινητά. Βλέπετε εδώ 256 GB αποθηκευτικού χώρου, Snapdragon 685, 108 MP η κύρια κάμερά μας. Selfie καμερούλα εδώ πέρα πάνω στο κέντρο. Κοιτάξτε εδώ το bump της κάμερας, τι όμορφο που είναι. Διπλό σύστημα φακών, ok. Γύρω-γύρω, από την κάτω μάνου πλευρά, headphone jack που το γουστάρουμε πάρα πολύ και χρειάζεται. Type-C για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων, το ένα μας το ηχείο. Από εδώ το power button on off και είναι και ο fingerprint sensor.
volume rocker σε αυτήν εδώ την πλευρά. Αντιπάνω πλευρά έχει ένα μικροφωνάκι για το noise cancellation και πάμε εδώ να δούμε τι άλλο έχει. Εντάξει, την έκδοση του 256 δεν νομίζω ότι κάποιος φίλος θα χρειαστεί, πώς το λένε, θα χρειαστεί να βάλει αποθηκευτικό, να βάλει micro SD κάτι, αλλά να δούμε τι παίρνει μέσα το κινητό μας. Πάντα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, πάλι καλό αυτό από τη Realme και δύο κάρτες SIM και μια micro SD, οπότε μπορείς να κάνεις το αποθηκευτικό σου χώρο σαν ενός laptop. Το άλλο που ήθελα να πω ότι σε σχέση και με το προηγούμενο μοντέλο, εδώ έχουμε και IP54 προστασία για σκόνη και κάποιες ψυχάλες. Σημαίνει ότι το κινητό μας είναι ok, είσαι έξω στη βροχή ρε παιδί μου και αρχίζει και ψυχαλίζει λίγο και μιλάς στο τηλέφωνο, το έχεις στο αυτί σου. Δεν χρειάζεται να τρελαθείς ότι θα πέσουν 5, 10, 15 σταγόνες επάνω στο κινητό. Είμαστε κομπλέ σε αυτό το θέμα. Δεν είναι ένα διάβροχο 100%, αλλά έχει αυτή την προστασία για κάποιες έτσι μικρές, λίγες σταγόνες πάνω στο κινητό. Πάμε να βγάλουμε αυτή την πολύ ωραία μεμβράνη. Τέλεια. Και το πολύ ωραίο που συνεχίζει η Realme και το κάνει και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι έχει μια μεμβράνη πάνω στην οθόνη. Μου αρέσει, φίλοι μου, το κινητό όταν το αγοράζεις που τα έχει όλα μέσα. Φορτιστής, καλώδιο, θήκη και μεμβράνη πάνω στην οθόνη. Είναι αυτό που είχαμε πει και τις προάλλες, σεβασμός στον καταναλωτή. Βγάζουμε και εδώ το αυτοκολλητάκι που πρέπει να το βγάλεις και γενικά αυτό που θέλω να μου πείτε κι εσείς, φίλοι μου, κάτω τα σχόλια, το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, για όσους φίλους έτσι είστε λίγο με το μαύρο και θέλετε κάτι έτσι να αλλάξετε, που το θεωρώ πολύ ωραία έτσι, πολύ καλό το κόλλησαν το αυτοκόλλητο και έχει ένα σαν pattern εδώ πέρα πίσω, μάτι είναι, δηλαδή δεν θα αφήνει δαχτυλιές. Βλέπετε εδώ πέρα και την κάμερα. Γενικά πολύ όμορφο το κινητάκι μας, πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να το μπουμπονίσουμε όπως κάνουμε κλασικά. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ λεπτό, το βλέπετε. Okay. Είναι ελαφρύ σχετικά, 185 γραμμάρια, είναι IP54 όπως είπαμε. Είπαμε τα γύρω-γύρω όλα, στερεοφωνικά ηχεία, μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Στα του επεξεργαστή τώρα έχουμε το Snapdragon 685, ο οποίος όπως είπα και πριν δεν είναι κάτι το σπουδαίο, αλλά είναι ok για αυτή την κατηγορία τιμής, δεν μπορούμε να τα κάνουμε τα μαύρα-άσπρα. Είναι ένας ok επεξεργαστής για αυτή την κατηγορία τιμής. Να σας πω παράδειγμα, το Realme C55, το προηγούμενο μοντέλο, είχε έναν πιο αδύναμο επεξεργαστή, αλλά με το καλό Realme UI, πήγαινε καλά το κινητό, δεν είχα θέμα. Και όσοι φίλοι το αγοράσετε πάρα πολύ φίλοι το Realme C55, μείνατε πολύ ευχαριστημένοι και από το θέμα της απόδοσης. Οπότε δεν είναι κάτι να σε προβληματίζει. Εδώ έχουμε ακόμα πιο δυνατό επεξεργαστή, οπότε πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα και με 8 GB RAM θα είμαστε έτσι κομπλέ. Στο θέμα τώρα της οθόνης, έχουμε μια 6,72 ιτσών οθόνη LCD IPS, η οποία, φίλοι μου, είναι πραγματικά μια κομπλέ οθονίτσα στα 90 Hz. Το καλό είναι ότι βελτιώθηκε η φωτεινότητα, όχι ότι είχα κανένα θέμα με το Realme C55, αλλά βελτιώθηκε η φωτεινότητα στα γύρω στα 800 με 950 nits, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, θα το δούμε και στην πορεία αυτό. Full HD Plus ανάλυση, 2400x1080 pixel η οθόνη μας, πάρα πολύ καλά. Τα θέματα του επεξεργαστή τα είπαμε. Στο θέμα τώρα της κάμερας, έχουμε αναβάθμιση στο θέμα της κάμερας, από τα 64 MP πήγαμε στα 108 MP και άλλα 2 MP που είναι η depth. Θα το δούμε στην πράξη τι κάνει το κινητό στο θέμα της φωτογραφίας, αλλά τα πρώτα πραγματάκια που είδα έμεινα ικανοποιημένος. Η selfie καμερούλα μας είναι στα 8 MP όπως και πριν, δεν είχα κανένα θέμα, δεν είναι κάτι το wow, αλλά είναι μια ok selfie καμερούλα να κάνεις την δουλειά σου. Το άλλο το πάρα πολύ ωραίο που μου αρέσει στην, είναι κάποια πραγματάκια στη Realme που μου αρέσουν και είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, βολεύουν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Αυτή είναι η σωστή λέξη που έπρεπε να χρησιμοποιήσω. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα κάποια πραγματάκια της Realme, όπως είναι το NFC 360 μοίρες. Τι κάνει το Realme με αυτό το πράγμα? Έχεις εδώ το Realme το C55 που το έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, ok, το βλέπετε εδώ πέρα το κινητάκι μας, κομπλέ. Έχεις ανοιχτό το NFC, δεν χρειάζεται να βάλεις ακριβώς επάνω στην ταμιακή εκεί πέρα, στην κάρτα να το χτυπήσει. Όπως και να το βάλεις το κινητό, το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, όπως και να το βάλεις, εκπέμπει το κινητό και κάνεις εύκολα και ωραία τη δουλειά σου στις πληρωμές σου και σε όλα αυτά. Οπότε είναι κάτι καλό που το έχει το Realme και βολεύει πάρα πολύ. Φόρτωσε πάρα πολύ γρήγορα το κινητάκι μας, πραγματικά φίλοι μου, μέσα σε 3 λεπτά φόρτωσε κανονικά όλες οι ρυθμίσεις. Κομπλέ, πραγματικά και
Η αίσθηση στο touch είναι πολύ ωραία, την οθόνη τη βλέπετε. Όπως είπαμε, LCD IPS στα 90Hz. Γενικά, παιδιά, δεν ξέρω, το χρώμα, το σχέδιο, πολύ ωραίο για αυτό που είναι το κινητό, σε αυτή την κατηγορία τιμής. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα της κάμερας. Είπαμε, η κύρια κάμερά μας είναι στα 108 MP. Να ρυθμίσω εδώ πέρα πάνω που θέλω, 4:16:9. Βλέπετε εδώ, 1 επί, 3 επί και 5 επί ψηφιακό zoom. Να βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ πέρα. Δεν μπορείτε να πείτε. Είναι ωραία φωτογραφία. Μπράβο την Realme. Η πρώτη μου έτσι εντύπωση από την κάμερα είναι κομπλέ. Ωραία καμερούλα. Το βλέπετε εδώ πέρα το κινητό. Πάμε να δούμε. Δεν πέρασα κάποια πράγματα μέσα για να μας πει ρυθμίσεις και τέτοιο, άμα έχει κάποιο update. Έκδοση MIUI, έκδοση Android 14, βασικό αυτό. Φίλοι μου, το βλέπετε εδώ, έκδοση Android 14, γιατί με Android 14 πάνω το κινητό. Μια χαρά. Εδώ πέρα και το mini capsule τι κάνει, το βλέπετε εδώ πέρα. Έρχονται κάποιες ειδοποιήσεις και κάποια πραγματάκια μας τα δείχνει εδώ πέρα πάνω στην selfie καμερούλα. Θα το βάλω εδώ στο power bank να δείτε τι κάνει, το οποίο είναι ωραία τσακπινιά όπως έχω πει. Το συνδέω εδώ πέρα. Και βλέπετε εδώ πέρα πάνω βγάζει τη φόρτιση. Π.χ. εδώ πέρα πάνω το έχεις ενεργοποιημένο, μπορεί να σου βγάζει τα βήματα που κάνεις. Γενικά, κάποιες μικρές ειδοποιήσεις σου βγάζει εκεί πέρα πάνω, όπως και όταν παίζεις μουσική, στο βγάζει εκεί πέρα πάνω. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα με το Realme C67, έτσι μια πρώτη γνωριμία με το κινητό, παρουσίασή του εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πραγματικά μου αρέσει το κινητό, πιστεύω ότι ο μέσος χρήστης θα μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος. Βλέπετε και όμορφο εδώ πέρα πίσω χρυσό τέτοιο. Ξέχασα να σας πω στο θέμα της τιμής, γιατί δεν έχω επίσημη ενημέρωση από τη Realme. Μέχρι και τώρα που κάνω το βίντεο λίγες μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση, επίσημη τιμή δεν έχουν. Η τιμή του είναι γύρω στην έκδοση που λέμε εμείς, την 4G, η 8256, σαν αρχική επίσημη τιμή είναι γύρω στα 229-230 ευρώ, έτσι έχω καταλάβει. Δεν είναι μια μεγάλη τιμή. Ξέρετε ότι τιμές είναι τιμές παρουσίασης αυτές, τιμές που ξεκινάει το κινητό. Μια λογική τιμή για ένα τέτοιο κινητό, εννοείται. Και ξέρετε ότι στο μέλλον όλα αυτά σιγά σιγά κατεβαίνουν και οι τιμές και το κινητάκι γίνεται ακόμα πιο ποθητό. Αλλά πραγματικά φίλοι μου, έχω ένα ολοκληρωμένο οικονομικό κινητάκι. Πολύ ωραίο design, πραγματικά πολύ ωραίο design. Έχω πάθει πλάκα με το θέμα, η αίσθηση δηλαδή, γενικά και ό,τι το είχα πει και με το Realme C55, που εδώ το νιώθεις ακόμα καλύτερο. Είχα πει και με το Realme C55, αν θυμάστε καλό, ότι νιώθεις ότι έχεις κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις. Εδώ το κάναν ακόμα πιο καλύτερο, θεωρώ, σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Θα το δούμε το κινητό εννοείται σε πάρα πολλά βίντεο. Γενικά αυτό που μου άρεσε με τη Realme και συνεργάστηκα σε αυτό το βίντεο είναι ότι η Realme μου είπε πραγματικά, Αλέξανδρε, κάνε ό,τι θέλεις με το κινητό, σχολίασε ό,τι θέλεις, πες ό,τι θέλεις, και αυτό ήταν ο λόγος που συμφώνησα να κάνουμε έτσι την τύπου συνεργασία να δείξω εδώ το κινητό. Θα έρθουν πάρα πολλά βίντεο. Εδώ σήμερα είχαμε απλά μια παρουσίαση, ένα unboxing και 2-3 πραγματάκια για το κινητό. Θα έρθει κανονικό review, θα έρθει κανονικό συγκριτικό με το προηγούμενο μοντέλο, με μοντέλα του ανταγωνισμού. Γενικά θα τα δούμε όλα. Αλλά κάτι που μπορώ να σας πω από τώρα είναι το Realme C67. Εγώ σαν multi-culti unboxing σας το προτείνω 100%. Δείτε το, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κινητό. Φίλοι μου, αυτά σήμερα από μένα, αυτά από την Realme, τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye bye.